Πάμε. Καλώς ορίσατε το... Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Καλώς ορίσατε στο... στη χριστουγεννιάτικη έκδοση του Movie Talk. Έτσι. Πώς λέγανε πάλι, μωρέ, λέγανε «Χω, χω, χω, Μέρι Σκόρδο». Μόλις τώρα δείξαμε και την ηλικία μας. Ειδικό επεισόδιο σήμερα, παιδιά. Είμαστε και σε γιορτινή ατμόσφαιρα, βλέπετε εδώ πέρα. Πολύ γιορτινή. Έτσι. Θα μπαίνουμε στο πνεύμα. Ακριβώς. Και θα συζητήσουμε σήμερα για μια ευρωπαϊκή παραγωγή, παρακαλώ. Πάμε, πάμε. Φύγαμε από Αμερική. Έτσι, φύγαμε από Αμερική. Πολύ σωστός. Πάμε στα δικά μας. Φύγαμε από τις Αμερικανίλες και θα μιλήσουμε πάλι για horror φάση. Σχετικά ναι. Horror. Ναι. Συγκαταλέγεται. Η ταινία Sint λέγεται κανονικά, στα αγγλικά λέγεται Saint, αυτή εδώ πέρα. Ο Άγιος δηλαδή. Ακριβώς, ο Άγιος. Καταλάβατε ότι το concept περί τίνος πρόκειται. Λοιπόν, δεν ξέρω, Δημήτρη, θέλεις να μας πεις λιγάκι για την ταινία, τι είναι το concept, τι... Καταρχάς, περίμενα. Την ταινία, αυτή είναι μια ταινία του 2010. Μπράβο. Εσύ πότε την είδες πρώτη φορά? Θυμάσαι πού την είδες, τι? Την τρίτη φορά την είδα τώρα για να κάνουμε το review. Την έχω δει άλλες δύο φορές. Δυνατός ο παίχτης. Ναι, έτσι. Η δεύτερη φορά μάλλον ήταν και φέτος που την ξεχνάδα γιατί δεν τη θυμόμουν. Α, τόσο okay. Καλά. Λοιπόν, έχει βγει το 10. Πρέπει να την έχω δει σίγουρα... Τι να σου πω τώρα, δεν θυμάμαι, μεταξύ 2010 και 20, μέσα σε αυτή τη δεκαετία είναι σίγουρα. Ναι, okay. Αλλά μάλλον την έχω δει αρκετά πρόσφατα κοντά στην προβολή της, όταν γυρίστηκε ρε παιδί, όταν παρουσιάστηκε στον κόσμο. Θέλω να πω για το έργο, καταρχήν είναι Ολλανδική παραγωγή, έτσι, Ολλανδία πάμε δηλαδή σήμερα. Και σαν ταινία δεν έχει παίχτει σε πολλές χώρες, δεν την ξέρει πολλοί κόσμος. Όχι. Και για να φτάσει στα χέρια σου πρέπει να ψάξεις πολύ. Δηλαδή πρέπει να μπει σε... Καταλαβαίνεις. Ακριβώς. Δεν την βρίσκεις, δεν σου έρχεται μπροστά σου αυτή η ταινία έτσι. Βέβαια, βέβαια. Σωστό αυτό που λες, αλλά η ταινία αυτή, αυτό το έχω αγοράσει από Αγγλία. Αυτό είχε κυκλοφορία στην Αγγλία. Ναι, εντάξει. Και από ό,τι γνωρίζω που έχω ψάξει, δεν είμαι σίγουρος, με εξαίρεση την Ολλανδία, που είναι αυτή η ταινία, αυτό βγήκε νομίζω αγγλικά, έχει γίνει νομίζω στην Γαλλία ίσως, σαν δίσκο να αγοράσεις δηλαδή. Γερμανία μπορεί και Αγγλία, κάπου αλλού δεν έχει Ελλάδα, γίνει. Ελλάδα δεν ήρθε αυτό, δεν έχει πατήσει. Ελλάδα δεν ξέρω. Δεν έχει πατήσει. Δεν έχει πατήσει, ε. Δεν πατήσει. Ναι, δεν ξέρω. Έχω ένα φίλο που δούλευε παλιά σε βίντεο κλαμπ. Τώρα δεν είμαστε και live εκπομπή τώρα, να τον πάρουμε ένα τηλέφωνο να το ρωτήσουμε. Κατάλαβες. Αλλά μπορεί να το ξέρει. Αυτό τώρα ναι, δεν το ξέρω. Για το βίντεο κλαμπ δεν ξέρω. Αλλά πρεμιέρα δεν έγινε σε αίθουσα ποτέ. Όχι ποτέ, ποτέ, ποτέ. Αν είχε βγει πάντως ναι, σε DVD εδώ πέρα για ενοικίαση στο βίντεο κλαμπ. Ναι. Εγώ δεν το γνωρίζω, αλλά ναι, και εγώ χλωμό το βλέπω, αλλά ναι. Μετά το γεωσόφυλλο θα είχε πέσει καλά. Στην αντίληψή μας. Ταινία αυτή εγώ την ανακάλυψα νομίζω, προσπαθώ να θυμηθώ τώρα, πρώτη φορά έμπαινα σε ένα site online. Joblo.com νομίζω λέγεται, ο Job, Arrow in the Head συγκεκριμένα μπορεί και όχι. Τώρα θυμάμαι αμυδρά, πάντως την είχα δει κοντά όταν είχε κυκλοφορήσει. Αν όχι το 10, την είχα δει το 11. Θεματολογία με ενδιαφέρει εμένα πάρα πολύ. Κατάφερα να δω τότε και κάποιο τρέιλερ νομίζω και φαινόταν πάρα πολύ καλό. Είναι καλογυρισμένη. Ναι, ναι, και ναι. Στο τρέιλερ μάλιστα έδειχνε και μια σκηνή χαρακτηριστική που θα την πούμε αργότερα. Η οποία ήταν πολύ ψαρωτική και έλεγες θέλω να το δω μόνο και μόνο για αυτή τη σκηνή. Πιστεύω να το πούμε μετά. Εμένα, εντάξει, ναι, ωραία, 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 γιατί όχι, ναι, ναι. Αυτό, ωραία, εντάξει, ναι. Πάντως δεν το βρίσκεις εύκολα. Πόσο μάλλον και στις πλατφόρμες τώρα που εγώ δεν ξέρω, που δεν ασχολούμαι με upload, download και πλατφόρμες, δεν τα ξέρω. Αν υπάρχει καμιά Ολλανδική πλατφόρμα, μπορεί να το βρεις εκεί πουθενά αλλού. Τέλος πάντων. Η ταινία αυτή είναι σκηνοθετημένη από τον Dick Maas. Είναι ένας γνωστός στην χώρα του σκηνοθέτης, έχει κάνει και κάποια βίντεο κλιπ. Και αυτός έχει γίνει γνωστός δεκαετία του 80, συγκεκριμένα για δύο μπορώ να πω ταινίες που είναι λίγο πιο mainstream εκτός δηλαδή Ολλανδίας.
Το ένα λέγεται με τον ολλανδικό τίτλο Das Lift. Το φωνικό ασανσέρ, κάπως έτσι είναι. Το οποίο αυτό έχει κυκλοφορήσει η Ελλάδα, το είχα δει σε κασέτα. Το είχα δει σε κασέτα στο βίντεο κλαμπ. Αυτό είμαι, δεν το είχα, σαν ταινία δεν το είχα δει, αλλά απλώς λέω. Ναι, το είχα δει, ναι. Δύσκολο να την βρω και αυτή την ταινία. Βασικά όχι, υπάρχει σε Blu-ray, απλά δεν το έχω πάρει. Και μετά είχε βγάλει μια άλλη το 88 με ένα δολοφόνο. Amsterdam. Ναι, είδα τον τίτλο. Το... Α, είδες το. Μου άρεσε ο τίτλος. Ναι, έξυπνος τίτλος. Έξυπνος τίτλος. Και το The Lift, το Das Lift, το έχει κάνει και σε remake, αμερικάνικο remake, αρχές 2000, 2001 ή 2005, δεν θυμάμαι. Και ήταν αυτό που είχε πλέον ο διάβολος ένας από όλους. Όχι αυτό, ήταν του Σάιλαμαν, άλλο αυτό. Α. Αυτό λέγε, δεν θυμάμαι τώρα πώς λέγεται ο αμερικάνικος τίτλος του The Lift. Α, The Lift μπορεί κιόλας. Εντάξει. Ή όχι, αλλιώς, anyway. Και έχει κάνει αυτό και τελευταία του ταινία είναι ένα με ένα άγριο λιοντάρι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι πώς λέγεται τώρα και αυτό. Γενικά, μια παρένθεση να ανοίξουμε εδώ πέρα, τουλάχιστον από προσωπική εμπειρία, όσες φορές θέλει κανείς να ασχοληθεί με μια ταινία κινηματογράφο που είναι μη αμερικάνικος κινηματογράφος, δύσκολα να βρίσκεις ταινίες. Δηλαδή, οι χειρότερες ταινίες να βρεις είναι γενικά οι ευρωπαϊκές ταινίες. Μόνο άρθρα, αφιερώματα και τέτοια εκεί να μάθεις πληροφορίες και... Το ειρωνικό ποιο είναι ότι παιδιά είμαστε Ελλάδα μένουμε, έτσι. Έχουν βγει πάρα πολλές ελληνικές ταινίες, δεν σου λέω για Κωνσταντάρες και τα λοιπά που βάζουν στην τηλεόραση συνέχεια. Έχουν βγάλει και ταινίες thriller τρόμου από τέλη του δεκαετία του 60, δεν θυμάμαι τώρα ονόματα. Έχω ένα φίλο μου που αυτός ξέρει από τη συλλογή αυτή. Μια ταινία που είχα δει που είναι του 96 μπορεί, 95, λέγεται Μέδουσα. Το έχεις ακούσει? Όχι. Πού να το ακούσεις. Είναι γυρισμένο και καλά στην μοντέρνα εποχή και έχει να κάνει με τέλος πάντων μια γυναίκα η οποία μάλλον είναι η Μέδουσα. Καταλάβες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά είναι ταινίες τις οποίες δεν μπορείς να τις βρεις πουθενά. Πολύ δύσκολες. Και εγώ που είμαι φαν και μερικών Ευρωπαίων, αν όχι σκηνοθετών, ηθοποιών βασικά, Αζία Αρτζέντο, η αγαπημένη μου, έτσι, οι ταινίες της πολύ δύσκολο να τις βρεις. Δηλαδή, δυσκολεύτηκα να βρω 2-3 ταινίες που έχει γυρίσει που είναι ευρωπαϊκές όμως παραγωγές. Και... Δεν τις βρίσκεις πουθενά. Και... Δεν ξέρω γιατί γίνεται, αυτό. Διανομή. Δεν υπάρχει διανομή, δεν ξέρω. Και το Saint, το πώς είναι γυρισμένη η ταινία, είναι για mainstream κοινό, έτσι. Δεν είναι. Είναι καλή παραγωγή. Δεν είναι όμως γυρισμένο για, πώς λέμε, ευρωπαϊκός κινηματογράφος, υποκουλτούρα, φάση κτλ. Underground, είναι γυρισμένο για mainstream αυτό, για σινεμά να το δεις, αλλά anyway. Λοιπόν, για πες μας λίγο υπόθεση, τι παίζει εδώ πέρα. Λοιπόν, υπόθεση, όπως λέει και ο τίτλος, η ταινία λέγεται Ο Άγιος, να το πούμε έτσι εισαγωγικά. Δεν είναι ο Άγιος Βασίλης, παρότι παραπέμπει. Είναι ο Άγιος Νικόλαος. Mm. Λοιπόν, κάτι πληροφορίες, γιατί παιδιά και με τους ηθοποιούς, cast και τα λοιπά, Ολλανδία, δύσκολα θα μπορέσουμε να ξέρουμε πληροφορίες, οπότε παίξαμε λίγο μπάλα στο ίντερνετ. Αρκετή μπάλα. Ναι. Λοιπόν, από ό,τι κατάλαβα, στην Ολλανδία έχουν τον Άγιο Νικόλαο αντί για τον Άγιο Βασίλη. Που τον λένε αλλιώς και Σιντ κιόλα. Σιντ. Ο Άγιος. Έχει απλά και το όνομα του Αγίου δηλαδή. Ναι. Mm-hmm. Και είναι αυτός που τους φέρνει τα δώρα στην γιορτή που είναι στις αρχές του Δεκέμβρη για την ακρίβεια. Ο οποίος έχει backstory μέσα, θα το πούμε αργότερα. Δεν χρειάζεται, ό,τι θέλεις. Είναι του Αγίου Νικολάου. Του Αγίου Νικολάου, μπράβο, αφού είναι ο Αγίος Νικόλαος, μπράβο, ναι. Mm. Καλό είναι να μάθουμε, αν έχεις κάποιες πληροφορίες γενικά για τον Άγιο Νικόλαο, αν έχεις δει. Εγώ έχω βρήκα και εγώ αρκετά να πω. Και μετά μπορώ να πούμε για την ταινία, επειδή. Ωραία. Αν δεν εξηγήσουμε για το χαρακτήρα, τον πρωταγωνιστή και καλά τον κακό, ξέρεις. Ναι. Ναι, για πες. Όχι, εγώ είναι καθαρά ιστορικό αυτό που βρήκα. Και εγώ ιστορικά γνωρίζω. Ναι. Μάθαμε πράγματα τώρα. Ναι. Και θα μάθετε και εσείς τώρα πράγματα. Πολύ πιθανό. Για να σε ακούσω. Καταρχήν λέει ότι ταξιδεύει από την Ισπανία στην Ολλανδία για να φέρει τα δώρα. Είναι πάνω στο άλογο. Δεν έχει τάραντους και τέτοια. Ξεχάστε τα αυτά. Είναι mainstream αυτά. Ναι, είναι mainstream. Ισχύει. Αναφέρει, βρήκα μια αναφορά ότι ξεκίνησε από Τουρκία πλευρά κάτι τέτοιο. Τώρα αυτό δεν το ψάξα πολύ. Και τι γίνεται τώρα. Ο Άγιος Νικόλαος είναι ο Άγιος Βασίλης στην ουσία.
Και πώς μεταφράζεται αυτό. Άκου τι πληροφορία βρήκα. Για πες. Λοιπόν, στα Ολλανδικά είναι Sinterklaas. Sinterklaas. Μία λέξη, Sinterklaas. Και τι γίνεται τώρα, φύγανε μετανάστες από την Ολλανδία και πήγανε στην Αμερική, όπου κρατήσανε την γιορτή του Αγίου Νικολάου και τα λοιπά. Εννοείται ότι οι Ολλανδοί πήρανε και τον μπέργκερ μαζί. Έτσι λέει, στα πρώτα λιμάνια με τους Ολλανδούς. Ναι, αυτό δεν το ξέρα. Ναι. Και τέλος πάντων το Sinterklaas με τα χρόνια έγινε αυτό μετονομάστηκε στο Santa Claus. Ωραία, έτσι είναι. Και ήρθε και η Coca-Cola μετά βέβαια και τον παρουσίασε επίσημα ως Santa Claus. Ένα πράγμα το οποίο δεν γνώριζα, έτσι, και έμαθα τώρα λόγω της ταινίας, έτσι. Αυτά που πες, όχι, είναι πολύ σωστά, τα ίδια πάνω κάτω βρήκαμε. Ακόμα για τα χρώματα του Άι Βασίλη, που εγώ νόμιζα στους mainstream κύκλους, τέλος πάντων, ότι το κόκκινο του Άι Βασίλη έγινε εξαιτίας της Coca-Colas και τον κάνανε τον Άι Βασίλη κόκκινο εντελώς, ήταν λόγω του Άγιου Νικολάου, που αυτός ήδη είχε τα κόκκινα. Ναι. Άγιος Νικόλαος, θα σου πω, εγώ βρήκα κάτι παραπάνω πληροφορίες, έτσι. Ήταν καταρχάς αρχιεπίσκοπος στην Ανατολία. Ανατολία. Αρχιμπίσοπ, νομίζω. Μπίσοπ, ναι. Στην Ανατολία που λέγονταν παλιά η Τουρκία, έτσι. Α, μπράβο. Όταν ήταν οι Έλληνες εκεί πέρα, Ιωνία λέγονταν η περιοχή. Μετά έχουμε Ανατολία, έτσι. Και αυτό ήταν ναι, μπίσοπ εκεί πέρα. Αυτό έζησε από το 270 μετά Χριστόν μέχρι το 340, νομίζω. Το έχω σημειώσει εδώ πέρα, δεν το θυμόμουν κιόλας. 343. Ο Άγιος Νικόλαος πέθανε 6 Δεκεμβρίου του 343. Αυτόν τον ανακήρυξαν από τότε Άγιο, επειδή είχε μια τάση γενικά να δίνει δώρα στον κόσμο, αγαπητό σε όλους, είχε σώσει λέει και κάτι ναυτικούς και τον οποίο τον κάνανε, ρε παιδί μου, Άγιο προστάτη των ναυτικών, έτσι. Αυτός έχει πεθάνει τέλος πάντων, ιδρύουν μια εκκλησία εκεί πέρα στο όνομά του, ένας από τους αυτοκράτορες, ο Κωνσταντίνος, και οι Ιταλοί μετά ναύτες παίρνουν τα λείψανα, κάποια από τα λείψανα του Αγίου Νικολάου και τα πηγαίνουν σε μια περιοχή της Ιταλίας που λέγεται Βάρη, νομίζω, όχι Βάρη εδώ πέρα. Έχω ξεχάσει πώς λέγεται το... Ναι, Βάρη. Λέγεται Βάρη και έχουν κάποια λείψανα του Αγίου Νικολάου μέσα στην εκκλησία εκεί. Εκείνη την εποχή, εκείνη την περίοδο, αυτό το μέρος ήταν υπό ισπανική κατοχή. Οπότε γι' αυτό μάλλον και ενώθηκε, προκύπτει η Ισπανία, ναι, αυτό που λες. Και ορισμένα λείψανα, πήραν κάποια λείψανα εκεί και κάποια τα έχουν πάει, υπάρχουν στη Βενετία λέει ακόμα. Οπότε έχει αυτό το μύθο ότι ο Άι Βασίλης γενικά έρχεται από την ιστορία βασικά του Άι Βασίλη, λέει, τη φέρανε μάλλον Ισπανοί, Ιταλοί, ναυτικοί και πήγε πάνω εκεί πέρα στα Netherlands, στην Ολλανδία. Ναι. Όσο για Αμερική, οι πρώτοι που πήγαν εκεί πέρα οι Ολλανδοί πήγαν το... Φέραν το έθιμο. Ναι, το 1624 ιδρύθηκε όχι Νέα Υόρκη, το Νέο Άμστερνταμ. Μπράβο, ήταν... Νιου Άμστερνταμ λέγονταν. Νέο Άμστερνταμ, μπράβο. Και το 1664 νομίζω ανέλαβαν οι Άγγλοι και το ονομάσανε Νέα Υόρκη. Αλλά κρατήσαν αυτό που είπες, τα στοιχεία του Sinterklaas και ενώθηκε με τον Άγιο Βασίλη των Άγγλων και καλά. Το Father Christmas και τα λοιπά. Εκεί έχουμε λοιπόν αυτό το mix. Οι Ολλανδοί έχουν για αυτούς και καλά έρχεται ο Άι Βασίλης, ο Sinterklaas βασικά, δεν είναι ο ίδιος, έτσι. Έρχεται την παραμονή του Αγίου Νικολάου και τα παιδάκια αφήνουν έξω, κάνουμε τώρα μάθημα, δεν πειράζει. Όχι, όχι, καλό είναι. Ναι. Και τα παιδάκια αφήνουν έξω παπούτσια. Και μέσα στα παπούτσια και καλά βάζουν ένα καρότο για να φάει το άλογο του Sinterklaas. Θα τον λέμε Άι Βασίλη τώρα συνέχεια, αλλά Sinterklaas θα λέμε. Ο Άγιος Νικόλαος. Το άλογο τον λένε Αμέρικο βασικά. Ναι, το λευκό άλογο. Α, εντάξει, ωραία. Όχι, δεν είναι. Αμέρικο. Το οποίο φέρνει στο Αμέρικα μετά. Ναι. Και αφήνουν τα παπούτσια έξω, ένα καρότο να φάει το άλογο του Άι Βασίλη και μετά και καλά, άμα ήταν καλά παιδιά, Άι Βασίλη σου βάζει μέσα διάφορα αγγλικά. Για τους βοηθούς του Sinterklaas, είπες τίποτα. Η Μαύρη Πιτ. Μαύρη Πιτ. Ναι. Έτσι ονομάζονταν. Ναι. Μαύρη Πιτ. Μαύρη Πιτ. Στρατιά. Στρατιά, ναι.
παραδοσιακά είναι μουτζουρωμένοι, βαμμένοι, μαύροι. Μουτζούριδες, ναι. Επειδή κατεβαίναμε τις καμινάδες κάτω. Και αυτό, και ήταν λόγω των ταξιδιών, λογικά, είχε και αυτό το καράβι, οπότε θεωρώ ότι ήταν σαν... Όχι πειρατές. Αλλά ατμόπλιο. Και καλά, ναι. Ατμόπλιο, μπράβο, με ατμόπλιο ήταν, κατα... μπράβο. Με βάση την παράδοση βέβαια των Ολλανδών. Ναι, και ναι, καλά, ναι, ναι, ότι κυκλοφορούσε έτσι. Ναι. Και νομίζω όχι, έχει κάποια άλλη πληροφορία. Νομίζω όχι, αυτό ήταν όχι, για τον Σεντ Νίκολας. Μέχρι εκεί πήγε η έρευνά μας. Τα υπόλοιπα χαρδαβέλες δεν είμαστε. Μπορούμε να γίνουμε, γιατί όχι, γιατί όχι. Όχι, είπαμε αυτό, να είμαστε μια χαρά. Έπρεπε να μάθουμε, παιδιά, δύσκολα. Γι' αυτό. Κάτι πολύ άλλο ωραίο για τις, που το σημείωσα και αυτό είναι ότι για αυτούς στις 6 Δεκέμβρη όταν δίνουν τα δώρα μέσα στην οικογένεια τα δώρα δίνονται κάπως στην τύχη και όταν δίνεις κάποιο δώρο πρέπει να γράφεις ένα σαν μικρό ποιηματάκι και όταν το παραλάβεις το δώρο από το ποιηματάκι που σου έχουν γράψει πρέπει να καταλάβεις και καλά ποιος από την οικογένειά σου έχει δώσει το δώρο. Ναι, 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 ναι. Είναι αυτό. Ο Σίντερκλας δίνει δωράκια και γλυκά και μανταρίνια κιόλας στα καλά τα παιδιά και τα κακά τα παιδιά τα μαζεύουν οι μαύροι πιτ μέσα στο σάκο του Σίντερκλας και τα πηγαίνουν πίσω στην Ισπανία με το πλοίο για να τα δίνουν και καλά για να γίνουν καλά παιδιά. Αυτό ήταν δηλαδή που λέγανε στα πιτσιρίκια, ότι να είσαι καλό παιδί, επειδή μαύροι πιτ θα σε αρπάξουν να σε πάνε πάλι πίσω στην Ισπανία. Οι Ισπανοί τώρα γι' αυτό τι θα λέγανε, λες. Τέλος πάντων. Πάντως, παιδιά, μάθαμε κάποια πράγματα, είναι ενδιαφέρον. Είναι ενδιαφέρον. Ιστορία, θρύλος, ξέρω εγώ τι. Ναι. Δεν το ξέρω. Ο Κράμπους είναι άλλη φάση, είναι νορβηγικό, νομίζω, πιο πάνω, δεν ξέρω γι' αυτό. Ναι. Θα το κάνουμε και το Κράμπους κάποια στιγμή, νομίζω. Θα μάθουμε γι' αυτό τι παίζει. Ωραία. Όταν βγάλει τη φιγούρα ενέκα. Αλλά λοιπόν, ναι, ο Άγιος Νικόλαος, λοιπόν, η ιστορία του πάνω κάτω είναι αυτή. Ωραία, οπότε πάμε για την ταινία είπαμε τα ωραία. Λοιπόν, η ταινία πώς δικαιολογεί τώρα, πώς σκάει μύτη, να το πούμε έτσι, στο έργο, είναι ότι υπάρχει κάθε 32 χρόνια, δεν θυμάμαι, γίνεται αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνεται κάθε 32 χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Καταρχάς, πολύ απλά, επειδή είπαμε την ωραία ιστορία του Σίντερκλας, έτσι, απλά εν ολίγη στην ταινία έχει γίνει μια τροποποίηση του μύθου ότι στην ουσία δεν ήταν καλός άνθρωπος, ήταν ένας κακός άνθρωπος. Κλέφτης. Ένας κλέφτης πειρατής για την ακρίβεια. Μπράβο, μπράβο. Ο οποίος κυκλοφορούσε από την Ισπανία μάλλον με το πλοίο και αντί να μοιράζει αγάπη και δώρα, ληστεύανε, σκοτώνανε και μάλλον και απαγάγανε παιδιά. Μπράβο. Έπαιρνε τα λάφυρα. Και κάποια φάση, κάποιοι χωρικοί, έχουμε ένα flashback στην αρχή της ταινίας. Ωραία, αυτό, αποφασίζουν να ανταποδώσουν, τους καίνε και δημιουργείται λοιπόν μια κατάρα. Αυτό. Και για... Αυτή η κατάρα, η οποία κατάρα, αν δεν κάνω λάθος, επαναλαμβάνεται κάθε 32 χρόνια. Κάτι κάπου εκεί. Δεν είχα κρατήσει ημερομηνίες και τα λοιπά. Αλλά... Κάτι 30, 35, 32, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, επαναλαμβάνεται ότι έρχεται αυτός για να κάνει ζημιά με λίγα λόγια. Έχει καταραστεί βασικά το Άμστερνταμ. Το Άμστερνταμ είναι καταραμένο να δέχεται τις επιθέσεις του Αγίου Νικολάου. Όπως αναφέρεται και στο έργο αργότερα, σκοπός του είναι να αφανίσει όλους τους κατοίκους του Άμστερνταμ. Ναι. Αυτό. Ναι. Οπότε. Απλή υπόθεση, έτσι. Ναι, εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά. Σου έτσι. Δικαιολογεί το κόνσεπτ για να γυριστεί ταινία, ας πούμε. Ακόμα και αυτό που μου άρεσε κιόλας ήταν και η μαύρη πιτ που λέει. Τους δικαιολόγησε μαύρη πιτ επειδή είναι στην ουσία καμένη. Ναι, 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 ναι. Ήταν έξυπνο αυτό. Ωραίο ήταν. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Ερχόμαστε κάπου στο 1960, αν θυμάμαι καλά, χρονικά κάτι τέτοιο, παλιά εποχή. Η παραδοσιακή τηλεόραση ασπρόμαυρη, ξέρεις τώρα. Και είναι μια οικογένεια πενταμελής, ξέρω εγώ, μονοκατοικίες, αγρίοι και ιστορίες για αγρίους. Και σκάει μύτη ο... Πώς τον είπαμε, ο Σίντερκλας. Ο Σίντερκλας. Μιλέμε Άγιο Νικόλα. Ο Άγιος Νικόλας, μπράβο. Νικόλα. Ναι, ναι. Που εντωμεταξύ. Αν και δεν ξέρω αν το έχεις παρατηρήσει στην αρχή της ταινίας, είπαμε ήδη ότι η αρχή, παιδιά, ο πρόλογος της ταινίας μας ξεκινάει στο 1200, 1600, ναι, δεν θυμάμαι. Παλιά, ναι.
Αυτός είναι λίσταρχος και καλά, κατεβαίνει με την ομάδα του. Αυτό που είπαμε, κλέβουν, κάνουν, ράνουν. Σου δείχνει και το μεταξύ σκηνές που οι μαύροι πίτ μπαίνουν στις καμινάδες κιόλας. Μπράβο, ναι, ναι, ναι. Και ναι. Σου έχει κιόλας και σου δείχνει ότι οι χωρικοί αφήνουν πράγματα έξω, αλλά όχι και για να τον. Μέσα. Αμπαρώνουν και αφήνουν όλα τους τα αντικείμενα έξω για να τα πάρει ο Άγιος Νικόλαος. Και είπαμε ότι μετά του τη στείλουν και του καίνε όλο το πλοίο μαζί με αυτούς. Είχες παρατηρήσει η στολή του Αγίου Νικολάου, okay. Τον δείχνει σε κάποια φάση, βασικά φοράει και το καπέλο. Το έχει και εδώ πέρα μου φαίνεται. Α, να το. Λοιπόν, παρατήρησες ότι ο Σταύρος είναι ανάποδα. Α, όχι. Είδες, ναι, ναι, ναι. Είναι ανάποδα. Εδώ πέρα και καλά που φοράει το καπέλο που φοράνε οι bishops, πώς λέγονται, οι επίσκοποι, επίσκοποι, ναι. Είναι ανάποδο ο Σταύρος και πίσω στην πλάτη του είναι και αυτό ο Σταύρος είναι ανάποδος. Δεν το είχα προσέξει αυτό. Ναι, αυτό το, εγώ το είδα με τη μία, καραμπάμ, έτσι. Ωραία, λοιπόν, και είμαστε τώρα δεκαετία του 60. Μπράβο. Σε μια κλασική παραδοσιακή. Χωριό, ξέρω εγώ τι είναι. Προφανώς χωριό. Είναι πριν χρόνια. Ναι, είναι στα. Εκεί. Στην, πώς, στα προάστια. Στα προάστια. Η μονοκατοικία, ρε παιδί μου, η κλασική. Γκρέμλιντς. Πώς να τα σπίτια στο Γκρέμλιντς, ναι, ναι, τέτοια ναι, βάση. Ναι, ναι, αυτό. Ναι, ναι. Ναι. Και γίνεται άλλη, για άλλη μια φορά γίνεται αυτή η επίθεση που κάνει πάντα αυτός. Και την ξεκλερίζει την οικογένεια όλη και μένει μόνο ένας. Τελειώνει εκεί αυτό, απλά αυτό είναι σαν δεύτερη εισαγωγή για να σε πάει μετά στη σημερινή εποχή, 2010, όπου όπως μας εξηγεί αργότερα αυτό το παιδάκι πλέον είναι... Είναι ενήλικας, αστυνομικός είναι, ναι. Αστυνομικός, παρακμιακός λίγο... Μισεί τα Χριστούγεννα προφανώς. Τέρμα, ναι, γιατί... Τέρμα, ναι. Ξέρει την αλήθεια αυτός. Ναι, ξέρει τι έχει γίνει, ναι. Ψυχολογικά, ποτό, το ένα το άλλο, τον έχουν στο τμήμα βέβαια, αλλά... Είναι λίγο, πώς το λέμε αυτούς τώρα. Είναι το μαύρο πρόβατο. Παρήσακτος, ξέρω εγώ τώρα, πώς να το πω. Δεν είναι ο, το μεταξύ αυτός, εντάξει, δεν είναι ο βασικός πρωταγωνιστής της ταινίας, είναι δευτερεύον, ναι. Β' χαρακτήρας. Θα περίμενε κανείς ότι θα τον είχαν βάλει αυτόν σαν πρωταγωνιστή, έτσι, επειδή ξέρει την αλήθεια αυτός. Παίζει, αλλά εντάξει, όχι πολύ. Ναι. Ναι, όντως, όντως. Είναι μοιρασμένο, περίεργα. Είναι μοιρασμένο, ναι. Αλλά καλογυρισμένο όλο γενικά. Ναι, ναι. Κάνουμε μετά ένα introduction στους νέους hip πρωταγωνιστές. Πιτσιρικάρια. Πιτσιρικάρια. Πιτσιρίκια. Εντάξει. Ναι, όχι παιδάκια, δεν 25χρονοι και βάλε. Εντάξει, ναι, όχι, κυριλέ, κυριλέ, κυριλέ. Εκεί πέρα όταν κάναμε, έχει μια σκηνή που είναι στην τάξη και μετά δείχνει, είναι οι τρεις κοπέλες που φεύγουν. Εκεί πέρα μου θύμισε το Halloween του Carpenter. Ναι. Ναι, ναι, μα η πόλη γενικά, όλο, με τα πρασινάδες. Συγκεκριμένα η σκηνή που φεύγουν από το σχολείο και δείχνει επί 4 λεπτά, είναι η κάμερα και απλά τις ακολουθεί. Είναι όπως ήταν στο Halloween του 1978 του Carpenter, με την Jamie Lee Curtis, που είχε απλά μια σκηνή που ακολουθούσε τις κοπέλες. Αυτό είναι πάνω κάτω το ίδιο. Σίγουρα το έχει κάνει. Ξεκινάνε τρεις, μένουν μετά δύο που τις χαιρετάει μία και μετά βλέπεις ότι μία μένει απέναντι από την άλλη. Και είναι όπως και το Halloween. Ναι, αυτό ήταν. Ωραία. Ήταν ωραίο. Ήταν σίγουρα ωραίο. Επιρροή αυτό. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Αυτό το έχουμε. Εντάξει, αυτό το κάνει αυτός και φοροτιμής για να βρεθεί εσύ, ας πούμε, και κάποιος άλλος και να πει: κοίτα. Ναι. Δεν το θεωρώ κλοπή για μένα το να πάρεις κάτι έτσι όμορφο και να το περάσεις και σε δικό σου έργο. Ένα tribute να κάνεις. Ναι, tribute, ναι, δεν είναι. Καμιά φορά και σε αυτό που λες, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος υπεραναλύει πράγματα. Αυτό τώρα επειδή. Το έχεις δει και το ξέρεις. Εγώ μπορεί να πάσχω από Άσμπεργκερ τώρα και να τα παρατηρώ να θυμάμαι τα πάντα. Αυτός μπορεί απλά τη σκηνή να την έγραψε έτσι και να μην το σκέφτηκε ούτε καν. Κατάλαβες. Ναι, και εγώ το συνδέασα. Α, λέω, το κάνεις έτσι. Αλλά μπορεί και όχι. Οπότε δεν ξέρεις. Θυμίζει γιατί είναι χαμηλά σπίτια. Ναι. Χριστουγεννιάτικη περίοδο. Ναι, 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 ναι. Χιόνια, κακό. Ωραία. Οι πρωταγωνιστές είναι normal, δηλαδή μπορώ να πω πιτσιρικαρία. Ο πρωταγωνιστής μετά. Ναι, ο βασικός ο πρωταγωνιστής που είναι ο πιο έτσι ας το πούμε νέος και η κοπέλα του μάλλον που είναι να γίνει κοπέλα του, μένα μου αρέσανε επειδή παρόλο που δεν έχουν, εννοείται σε αυτές τις ταινίες παιδιά δεν έχουμε τίποτα σκιαγράφηση χαρακτήρων και build-up, τίρα, τίρα. Είναι απλά για να σερβίρουν το σενάριο να προχωρήσει. Αλλά μ' άρεσε που ήταν καλά παιδιά αλλά ήταν και ήταν τσούλα η άλλη. Ήταν αυτή η τσούλα επειδή κοιμόταν μαζί του, που αυτός τα είχε με άλλη, έτσι.
Και το ξέρανε, δηλαδή ότι ξέρεις, εγώ τα έχω μάλλει και εμείς κοιμόμαστε... Είναι τώρα τα μαθητικά τα χρόνια εκεί. Ήταν που... τρίγωνο κανονικά, αλλά ναι. Σήμερα τα έχουμε, αύριο δεν τα έχουμε, είναι αυτό το παιδικό λίγο. Αλλά αντί αυτή, ξέρω εγώ, να κάτσει να του πει, ξέρεις, α, φύγει από εδώ πέρα ή ξέρεις και τα λοιπά, ήταν τίποτα, δηλαδή ψιλοχαιστήκανε και οι δύο, ήταν έτσι. Εν τω μεταξύ, να το πούμε και αυτό. Για πες. Αυτό που είπες πριν για την ανταλλαγή δώρων. Ναι, ναι. Στην ταινία όταν σου ξεκινάει και σου παρουσιάζει τους χαρακτήρες γίνεται ανταλλαγή δώρων. Στην τάξη, μέσα στην τάξη. Στην τάξη. Ναι. Παιδιά, ανταλλαγή δώρων στην Ολλανδία. Βάλτε το μυαλό σας. Ναι. Τι μπορεί να έχει κάνει δώρο ένας τον άλλον, μία τάξη γεμάτη. Δηλαδή σε κάθε τραπέζι που ανοίγανε εκεί τα γραφείο, το φρανείο να το πω έτσι, sorry, που ανοίγανε τα δώρα, καταλαβαίνετε τώρα τι είχε πάνω. Όχι ναρκωτικά. Δονητές είχε, κάτι τέτοια ματσούκια είχε, τι και τον αξιοκαθηγητής. Και ο καθηγητής ήταν στα αρχίδια του, ούτε φαντάζεσαι πόσες φορές θα τα έχει δει αυτός. Θα λέει μέσα, θα κάνει ο μαθητής και καλά κάθε χρόνο. Α, τι να έχει μέσα, δονητή θα λέει. Δονητής μάλλον. Άλλος ένας. Έτσι και γινόταν αυτό εδώ πέρα. Όπου εντάξει, είχε γίνει το τέλος του κόσμου, έτσι. Ο Λιάγκας στα πρωινά θα φώναζε. Θα την είχαν κατεβάσει ταινία την άλλη μέρα. Όχι, σου λέω αν πραγματική ζωή γινόταν εδώ πέρα. Καλά, τώρα ταινία βλέπουμε. Ταινία βλέπουμε, αλλά εντάξει. Οκ. Τέλος πάντων, αυτό το είπα απλά σαν ήταν αστείο. Ναι, ήταν. Κοίτα, η ταινία μας δείχνει λοιπόν στην αρχή λίγο μια τυπική μέρα το πώς έχει ξεκινήσει. Είναι παραμονή του Αγίου Νικολάου. Φτάνουμε λίγο προς το βράδυ και έχουμε την πρώτη έτσι απώλεια που είναι μια ακτοφυλακή, λιμενικό. Τι είναι? Ναι, εκεί μια βαρκούλα του λιμενικού. Ναι. Που... ωραία σκηνή. Ήταν αυτό μου θύμιζε. Πάμε στα άλλα. Αυτό μου θύμιζε πάρα πολύ το Fog του Carpenter. Ναι, ναι, ναι. Που ήταν με τους ψαράδες. Όταν σκάει μύτη το στοιχειωμένο πλοίο. Δώσανε τρίπλη του Carpenter όλο το έργο. Γιατί πριν ήταν Halloween, τώρα Fog. Ναι, μα η σκηνή είναι ίδια, εσύ. Είναι πάνω παίζει ίδια. Μου το θύμισε και εμένα. Σου δίνει αυτά τα vibes, ο Μίχλι που σκάει κλπ. Ο Μίχλι, νεκρική είναι μία εκεί πέρα στο νερό. Πάλι πλοίο έχεις. Πάλι πλοίο έχεις. Αυτό. Αν ήταν τρίπιο του, πολύ καλό και το έκανε με ωραίο τρόπο. Δεν δείχνει κάτι, εκεί πέρα έρχεται το πλοίο από το πουθενά, ένα CGI κατάρτι έρχεται, δεν ξέρω τι ήταν αυτό. Έτσι, γαμιέντας. Τρένο, πάρτο. Ναι. Και σιγά σιγά έχουν, δεν το δείχνει, αλλά έχουν ο Άγιος Νικόλαος μαζί με τα minions του στους Black Pit, έχουν εισβάλει μέσα στην πόλη. Μπράβο. Και ξεκινάνε, αρκετά μάλλον πρέπει να συμβαίνουν και off-screen κιόλας μάλλον. Εμείς ακολουθούμε τους πρωταγωνιστές, αλλά συμβαίνουν και άλλα γύρω από την πόλη. Σίγουρα, βασικά όπως είπαμε, ο σκοπός του είναι να σκοτώσει όσο πιο πολλούς το Άμστερνταμ, ναι. Όλους. Οπότε δεν υπάρχει συνοχή στις δολοφονίες, δεν υπάρχει τίποτα. Απλά σκοτώνει ό,τι βρει μπροστά του. Αυτό που λες, όντως δεν τα δείχνει. Και επειδή το είδα χθες, θα σου πω και αν το θυμηθώ μετά. Πες μετά τώρα, μην τα ξεχάσουμε. Ναι. Σε μια φάση τέλος πάντων που... τέλος πάντων στην πορεία του έργου ο πρωταγωνιστής που έχει γίνει αστυνομικός τώρα που έχει τα ψυχολογικά που ξέρει ότι υπάρχει και θέλει να τα βάλει μαζί του να τον αποτρέψει τέλος πάντων. Οι δικοί του στην αστυνομία το θεωρούν τρελό. Όλοι τον έχουν βγάλει τρελό. Είναι ο τρελός του σώματος. Παρ' όλα αυτά τον έχουν εκεί. Προς το τέλος του έργου σου αποκαλύπτει ότι όχι απλά τον πιστεύουνε, ξέρουν ότι γίνεται αυτό το πράγμα, ναι. Δήμαρχος και αστυνομία το ξέρουνε, ναι. Και κάνουν μια συζήτηση. Όλη και... η κυβέρνηση βασικά το ξέρει. Ναι, το ξέρουν όλοι, απλά είναι το μυστικό να μην βγει παρά έξω. Ναι. Και είναι και συζητάνε με τον αρχηγό της αστυνομίας, αν θυμάμαι καλά, και του λέει πόσους είχαμε φέτος, ναι. Και λέει είχαμε 300. Δηλαδή, εμείς στην ταινία να δούμε 10-15 πτώματα. Ναι, ναι. Δολοφονίες. Ακριβώς αυτό. Και του λέει 300, οπότε αυτό που λέει γίνεται 100%. Και σου δείχνει μετά και καλά μέσα στα media διάφορα πράγματα. Ότι χάσαμε 50 άτομα που συγκρούστηκε ένα λεωφορείο. Ναι, ναι, ψέματα. Έγινε αυτό που σκοτωθήκαν αυτοί. Και δείχνει πώς γίνεται η κάλυψη. Συγκάλυψη. Εν τω μεταξύ, ένας χαρακτήρας που μου άρεσε στην ταινία, που ήταν, δεν χρειάζεται να μιλήσει, ήταν δολοφόνος. Ονόματα τώρα δεν έχω συγκρατήσει καθόλου. Ήταν όταν ο αρχηγός αστυνομίας καλεί μάλλον αυτό τον. Δεν ήταν ακριβώς αστυνομικός. Το γομάρι, Το γομάρι. Με το δερμάτο, τον μπουφάν. Νεκροθάφτης. Αυτό, ναι. Ήταν, μίλαγε σαν νεκροθάφτης. Ναι, ναι, ναι. Και του λέει, ήθελα να τον βρει τον τάδε. Και του λέει, έγινε, και του λέει, κάντο διακριτικά. Και αυτό και.
Κάπως έτσι, ξέρεις, δηλαδή λες και ότι καλά σιγά. Ήτανε μορφή αυτής. Ήτανε μορφή, αλλά απλά μας έδειξε ότι υπήρχε μάλλον κάποιο μυστικό task force που γνώριζε για τις κινήσεις του Αγίου Νικολάου, ότι υπάρχει. Κοίτα, η ταινία προχωράει σχετικά με γρήγορους ρυθμούς, μπορώ να πω, εντάξει. Ένα πράγμα το οποίο θα της δώσω, χτυπήσω παλαμάκι, δηλαδή μπράβο, παιδιά στην ταινία δεν το έχει, το δείχνει. Σκοτώνονται πάρα πολλά παιδιά. Ναι, έχει. Η αρχή της ταινίας που ήταν το flashback δεκαετία του 60, όχι ο πρόλογος που δείχνει το πώς κάει και ο Άγιος Νικόλαος κτλ. Έχουν βουτήξει την αδερφή του τη μικρή και νομίζω ήταν η μάνα πίσω από τον, ήταν πίσω από τον καναπέ. Και δείχνει ότι απλά η μικρή πέφτει κάτω και απλά δείχνει σπλάτερ, αίματα να πετάγονται πάνω. Ναι. Σαν ταινία είχα πει, έχω γράψει, sorry. Αυτό λέω, δεν το λυπάται το αίμα. Δεν δείχνει blood path να κολυμπάς το αίμα, αλλά όπου είναι να δείξει αίμα, σπλατεριά, θα το δείξει. Και γκορ, δηλαδή έτσι να σου δείξει, θα δείχνει όλα, δεν σου κρύβει κάτι πίσω από την κάμερα. Και είναι σχετικά καλόγουστο, δηλαδή είναι το σπλάτερ και το γκορ το οποίο προσεγμένο βοηθάει για το σενάριο, δεν το δείχνει ναι. Απλά έτσι πάρτα, με ηλίθιο τρόπο. Ναι, όχι. Αυτό. Έχει μια ύπουλη, μπορώ να πω, σκηνή, νοσοκομείο ή ορφανοτροφείο ήταν αυτό. Ναι, δεν καταλαβα τώρα. Αλλά... Που είναι κάτι κρεβάτια με πολλά παιδάκια. Που το λέει μετά και όλες τις ειδήσεις ναι. Που συγκαλύπτουν ότι κάει και ότι αυτό. Ότι κάει και αυτό, που ανοίγουν οι πόρτες και μπαίνει ο Μίχλη μέσα και βλέπουν τον Άγιο Νικόλα να μπαίνει και μέσα με το άλογο. Και τα παιδάκια σηκώνται λέει αχ, είναι ο Σίντερκλας. Και μετά δείχνει μετά πλάνο το παιδί που καταλαβαίνει ότι έγινε μαλακία. Ο Άγιος Νικόλας, μεταξύ παιδιά, όπως είδατε και στη φωτογραφία, μην ξεχάτε ότι είναι τώρα τέρας, είναι καμένος. Ναι, είναι παραμορφωμένος. Σαν τον Τζέισον. Είναι όλοι τους καμένοι. Σαν τον Νίκη Λάουντα και χειρότερα. Λοιπόν. Έχει λοιπόν αυτή την, είναι μια αρκετή καλή σκηνή. Έχει μετά, πες μου. Όλη η ταινία έχει φοβερές σκηνές. Τρομερά γυρισμένη. Αγαπημένη. Λήψεις. Ναι. Όλα, είναι τέλεια. Και μιλάμε ευρωπαϊκή παραγωγή που το budget πάντα δεν είναι και τόσο ψηλό και έχει πολύ καλά εφέ. Μετάβαση στις σκηνές, από τη μία στην άλλη. Δεν ξέρω να το βλέπουμε εδώ πέρα. Ένα πράγμα το οποίο μ' άρεσε εμένα πάρα πολύ είναι εκεί πέρα που τελικά η αστυνομία, αυτοί που δεν πιστεύαν τέλος πάντων, οι ανενημέρωτοι χαμπαριάζουν και βλέπουν τον Άγιο Νικόλαο. Σε μία από τις καλύτερες σκηνές ταινίας. Σε μία από τις καλύτερες σκηνές που είναι παιδιά. Στο τρέιλερ, αυτό που έλεγα στην αρχή. Α, θα ναι. Πες το. Είναι τίποτα. Έχει παιδιά σκηνή που το περιπολικό κυνηγάει τον Άγιο Νικόλαο που είναι πάνω στις ταράτσες των σπιτιών, στις πολυκατοικίες με το άλογο και τρέχει. Εντάξει. Γαμό τις σκηνές είναι. Ταράτσες τώρα με καμινάδες. Καταρχήν είναι ταράτσες με σκεπές. Δεν είναι επίπεδες κυρίως. Χιόνι κακό το ένα το άλλο και να έχει το άλογο να τρέχει και να έχει τον μπάτσο κάτω. Τον που και το άλογο είναι νεκρό το άλογο. Είναι ψιλοκαμένο κι αυτό. Ναι. Και να είναι το περιπολικό κάτω στο δρόμο να τρέχει. Να έχει βγει ένα μπάτσο ο Μακλέιν τη. Ο Μακλέιν, ο Μακλέιν τη Ολλανδία. να κρέμεται από το παράθυρο του περιπολικού και να πυροβολάει πάνω εκεί να ρίχνει και να τον ακολουθεί η κάμερα και να δείχνει και από κάτω λήψη. Το άλογο με τον Άγιο Νικόλαο να πηδάει από ταράτσα στη ταράτσα, γάμο τη Κινέζα. Εν τω μεταξύ, εγώ όταν την είχα πρωτοδεί την ταινία, εντάξει, με έχει αφήσει άφωνο αυτή η σκηνή. Έτσι λέω, καταπληκτική, τη σκεφτήκανε. Αλλά μετά όμως, όταν έκανα και τη μελέτη μου για τον Άγιο Βασίλη της Ολλανδίας, όντως ο Άγιος Βασίλης της Ολλανδίας είναι με το άλογο στις σκεπές. Ναι. Όντως, πηδάει από σκεπή σε σκεπή ο Άγιος Νικόλαος. Οπότε κάνανε ένα ωραίο twist και εκεί πέρα. Έτσι. Ήταν πολύ καλή σκηνή αυτή. Ένα πράγμα το οποίο θα σου πω έλειπε λίγο από την ταινία, έτσι. Επειδή τώρα μιλήσαμε για αυτή τη σκηνή, το concept είναι πρωτότυπο. Καταρχάς να πούμε παιδιά, αυτό δεν είναι η πρώτη ταινία Christmas horror movie. Και είναι και, sorry, black horror comedy φάση. Κάπως, σε αυτό ήθελα να πάω. Α, πες. Έχουν βγει ταινίες και καλά Christmas horror από αρχές του 80. Ναι. Υπάρχει ένα που λέγεται Christmas Evil του 1980 ή 81. Υπάρχει το κλασικό το Silent Night, ναι,
που στα περισσότερα αυτά, τώρα έχουν βγει αρκετές ταινίες, τώρα δεν μπορώ να τις έχω καλύψει όλες, αλλά όλες αυτές οι ταινίες είναι με έναν δολοφόνο που έχει ντυθεί Άι Βασίλης. Εδώ είναι η πρώτη μέχρι στιγμής νομίζω φορά, καλά υπάρχει και άλλη ταινία να την πω τώρα, η οποία έχουμε ένα πραγματικό χριστουγεννιάτικο πνεύμα, έναν Άγιο, ο οποίος δεν είναι απλά ένας μανιακός ντυμένος. Ναι, δεν είναι, κατάλαβα τι λες, ναι. Goldberg. Ναι. Bill Goldberg. Αυτό, αυτό αξίζει να δείτε, το κάνουμε κάποια άλλη, αυτό του χρόνου παιδιά, αυτό του χρόνου. Αυτό είναι το Santa's Sleigh. Είναι παραπλανητικό το εξώφυλλο. Αυτό είναι ο Goldberg εδώ πέρα που παίζει στους wrestlers, έτσι. Αυτό πραγματικά είναι κωμωδία. Είναι κωμωδία τρόμου. Είναι κωμωδία τρόμου. Πολύ ωραία ταινία. Έχω δει σκηνές, δεν το έχω δει. Δεν το έχεις δει. Χάνεις. Είναι πραγματικά κωμωδία τρόμου. Γελάς, έχει ωραίες σκηνές. Αυτό λοιπόν, παρόλο που είχε αυτό το πρωτότυπο, το concept, επειδή έδειξε στην αρχή έναν διαστρεβλωμένο μύθο του Αγίου Νικολάου, μας λέει και αυτός ο αστυνομικός που λέει στον πιτσιρικά, ναι, κοίταξε να δεις, έτσι σε έχει κάνει κοινωνία να πιστέψεις ότι ο Άγιος Νικολάος είναι καλός. Η αλήθεια είναι αυτή. Απλά εκεί πέρα που θα μπορούσε να έχει γίνει ακόμα λίγο πιο χαβαλεδιάρικο. Είχε κάτι δύο-τρεις σκηνές, νομίζω, που το σπρώξανε λίγο, που ανέβασε αδρεναλίνη, λίγο να πεις γίνεται ψηλό πανικός, αλλά η ταινία νομίζω ότι παίξανε λίγο πολύ σοβαρά. Σκηνή η οποία έχει, τι θέλω να σου τονίσω, σκηνή η οποία για μένα, ρε παιδί μου, ήταν λίγο κωμωδία και ήθελε περισσότερες τέτοιες σκηνές, ήταν αυτή η σκηνή που πάμε τώρα, που είναι πάνω στις οροφές, που τον κυνηγάνε, ο αστυνομικός, ο Μακλέιν που λες, πυροβολάει τον Αμέρικο, το άλογο παιδιά, για όσους δεν παρακολουθούσατε αυτό που είπαμε, και πέφτει μέσα από την οροφή και σκάει μέσα σε ένα δωμάτιο που είναι δύο γκέι και κάναν ανταλλαγή δώρων, ναι, και γυρίζει όλες και έχει πέσει τώρα ένας από την οροφή μέσα στο σπίτι σου με άλογο, ένας νεκρός ζόμπι τώρα της κατακαμένος, και κοιτάζονται και λέει, ξέρω εγώ, αγάπη, όχι, λέει, είχαμε πει ότι φέτος δεν θα κάνουμε, δεν θα φέρουμε η Βασίλη, λέει, στο σπίτι, και μετά σπάει και το πάτωμα και πέφτει μέσα, αλλά εγώ πιστεύω ήθελε περισσότερες τέτοιες σκηνές μέσα η ταινία. Χιούμορ, ναι. Ναι. Ήταν έξυπνο χιούμορ αυτό. Είχε. Και μετά σκάει στο αστυνομικό το άλλο. Στο περιβολικό πάνω. Λέει, τον πέτυχε, δεν ξέρω, μάλλον, λέει, και πάμε. Αυτό, δηλαδή, έχει ένα τέτοιο κόνσεπτ. Ένας Άγιος Νικόλαος πάνω στο άλογο κτλ. Μαύρη πίτη να τρέχουν. Λίγο πιο πολύ τρέλα, νομίζω ότι την ήθελε κάτι τέτοιες σκηνές. Έτσι νομίζω εγώ. Είχε και κωμωδία επίσης ήταν στην αρχή. Mm-hmm. Στην αρχή όταν μας δείχνει τη νεολαία, έτσι. Που ετοιμάζονται να πάνε σε ένα πάρτι και μπαίνουν μέσα στο αμάξι. Ναι, σωστό. Η τριάδα. Εν τω μεταξύ, ο ένας από τους τρεις ο πρωταγωνιστής ήταν, μου φαίνεται. Είχε ντυθεί αυτός. Είχε ντυθεί ο Άγιος Νικόλαος κιόλας. Πηγαίναν σε κάποιο πάρτι. Ναι. Ναι. Και οι άλλοι δύο φίλοι του είχαν ντυθεί η Μαύρη Πίτ. Ναι, ναι. Και λέει, καλά, βάλανε GPS εκεί, τους πήγε αλλού για αλλού. Χαθήκαν. Τέλος πάντων. Όλος βλέπει τη σόντα στο κινητό. Ναι, ναι. Α, ναι, το μεταξύ όπως κάνει αυτός, κόβονται παρεμβολές παντού, έτσι. Σωστό, αυτό δεν έχει δίκιο. Οπότε δικαιολογούν και όλες το ότι δεν μπορεί να διαδοθεί κιόλας θεωρητικά, γιατί δεν έχει κινητά, δεν έχει τίποτα. Αυτό, πολύ βασικό. Ναι. Και σταματάνε σε μια φάση και πάει ο ένας από τους δύο του σπίτι, πάει να κατουρίσει, ξέρω εγώ. Και εκεί σκάει η στρατιά του Αγίου Νικολάου, η Μαύρη Πίτ. Ναι. Και είναι αυτό που είπε ο Ρωσέτος, καμένοι πειρατές τελείως. Δηλαδή ήταν σαν να βλέπεις τους πειρατές καραβικής του. Σωστό, ναι, ναι. Αλλά όχι CGI, παιδιά. Ναι, ναι, όχι. Εθέ κανονικά. Οι οποίοι ήταν αρματωμένοι με τσεκούρια και τέτοια. Το μεταξύ τους έβλεπες όλους μπούγιο να κινούνται και θυμήσανε λίγο και στην εισαγωγή του έργου. Μου θύμισε λίγο γαλατικό χωριό ότι ήταν. Oh. Δεν έμοιαζε λίγο. Αυτοί όπως τρέχουν και πάνε έτσι και κουνιούνται σαν όρκ, λίγο περίεργα, δεν θυμίζει λίγο. Ρε φίλε, Αστερίξ και Οβελίξ. Τώρα ο Δημήτρης με κατέστρεψε την επόμενη φορά που θα δω την ταινία και εδώ τον πρόλογο τώρα που ο πρόλογος ήταν γαμάτος. Θα θυμάμαι τώρα Αστερίξ. Έχεις δίκιο, ρε φίλε. Ο πρόλογο συγκεκριμένα είναι πλάνο από το γαλατικό χωριό, ρε φίλε. Κανονικότατα. Το πλοίο των πειρατών και το χωριό του Αστερίξ. Και το χιούμορ υπάρχει και εκεί, σε μια σκηνή που είπες ότι οι χωρικοί επαναστατούν. Σου τους δείχνει που κοιτιούνται. Δεν σου λέει ότι θα κάνουμε επανάσταση. Απλά σου δείχνει ότι κοιτιούνται. Καταλαβαίνεις ότι αυτό γίνεται. Και έχει μια σκηνή που είναι το φεγγάρι
στο πλάνο και απλά σηκώνονται οι τσουγκράνες. Τσουγκράνες πάνω, ναι. Τρεις τσουγκράνες, αυτό είναι Ρωσία Επανάσταση, ξέρω εγώ. Ναι. Επαναστατήσανε. Επαναστατήσανε, στο δείχνει. Στο δείξε σε πλάνο αυτό, ναι. Ναι, κωμικό όμως. Κωμικό το βρήκες, ήταν το FM πως λίγο κωμικό. Όχι, ήταν κωμικό. Γιατί κάνουν ένα όλοι μαζί, ξέρεις, ένα πάμε. Ναι, ναι. Δεν είχε λόγια. Ναι, 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 ναι. Ήταν απλά μόνο. Τέλος πάντων, ναι. Αυτοί σκάνε εκεί πέρα και όπως τους βλέπεις από μακριά να πλησιάζουν, όντως κουνιούνται και λίγο περίεργα. Σαν όρκ, σαν τσιγκούρια σπαθιά. Γιατί έχουν εκεί. Εντάξει, τον σφάζουν αυτό. Τον σκοτώσανε. Ναι. Είχε καλά εφέ εκεί πέρα. Ναι, μετά ναι. Ο πρωταγωνιστής με το αυτοκίνητο έκοψε έναν εκεί πέρα στη μέση. Αυτό. Τους σοδόμησε. Κοίτα, ναι. Και εγώ από ό,τι κατάλαβα, μετά τους μαύρους σπίτι δεν τους πολύ δείχνει μετά. Επειδή κυνηγάνε ναι. Πάλι τον Άγιο Νικόλαο. Εν ολίγης η ταινία προχωράει, όλη η ταινία σιγά σιγά είναι τώρα πλέον σε μια μικρή βαρκούλα και πάνε στο λιμάνι που είχε αράξει ο Άγιος Νικόλαος. Βάσει του, ναι, να συμπληρώσω ότι το μαύρο το γομάρι που είπε ο Ρωσέτος, που υπάρχει ένας χαρακτήρας ο οποίος ψάχνει τον ναι, ψάχνει να βρει τον αστυνομικό ψάχνει. Τον αστυνομικό, μπράβο. μπαίνουμε στο σπίτι του αστυνομικού. Και σου δείχνει ότι ο αστυνομικός, αυτό θυμίζει τώρα όλα αυτά τα έργα με τους serial killers και τα λοιπά, που έχει όλο του το σπίτι, όλο του, δηλαδή, και τα λοιπά, ότι έχει αφαιρώσει όλη του τη ζωή στο να ψάχνει τον Άγιο Νικόλαο, ναι, αυτό, για τα Χριστούγεννα όλο και τα λοιπά, για τις γιορτινές μέρες βασικά. Είχε κάνει διατριβή να. Και προφανώς είχε βρει και το λιμάνι σε ποιο σημείο προσαράζει με βάση τους παλιούς χάρτες θεωρητικά. Πολύ σωστά. Έχει αυτό στα χέρια του, νομίζω, έναν παλιό χάρτη του Άμστερνταμ. Ναι, 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 με το παλιό λιμάνι. Και πάει στο παλιό λιμάνι. Που σε όλη τη διάρκεια της ταινίας έχουμε. Οι μαύροι πίτοι είναι μάλλον στην πόλη και κλέβουν παιδιά. Επειδή αυτοί φτάνουν στο λιμάνι, και ήθελα να προσθέσω κάτι εκεί πέρα που δεν ξέρω αν το ξεχάσανε ή αν το κάνανε επίτηδες. Ο αστυνομικός έχει κάποιο πλάνο να φτάσουν πριν τις 12 το βράδυ. Επειδή 12 η ώρα το βράδυ το πλοίο του Άγιου Νικολάου μαζί με όλα τα λάφυρα και αυτό εξαφανίζεται, φέρει για του χρόνου πάλι. Μπράβο. Και έχει βόμβες. Έχει ετοιμάσει βόμβες να το ανατινάξει. Τι. Θα σου πω, θα σου. Ολοκλήρωσε. Δύο πράγματα θα σου πω εκεί. Για τις βόμβες. Ναι, και γενικά. Okay. Και δείχνει μια σκηνή, ρε παιδί μου, εκεί πέρα όταν φτάνουν και έχουν βρει το πλοίο, έτσι. Δείχνει αυτή την όχι ανεμόσκαλα, ναι, δείχνει μια σκάλα και είναι η μαύρη πιτ και κουβαλάνε σάκους. Μπράβο, τα παιδιά, ναι, ναι. Και ακούς παιδιά μέσα. Ναι, 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 και ναι. Το λένε και άλλοι αστυνομικοί, κάτι ακούω από το πλοίο, λέει και είναι παιδιά και κλαίνα. Αυτό δεν το ξαναναφέρει. Το πλοίο το ανατινάζουν. Ναι, τα παιδιά μάλλον πάπαλα. Πάπαλα, είναι στους 300. Ναι, αλλά ξέρεις, μου κάνει εντύπωση ότι ο αστυνομικός και ο πρωταγωνιστής δεν κάτσανε να πούνε, ρε παιδιά, κάτσε πριν, αφού έχει παιδιά μέσα, δεν πάμε να τα βγάλουμε, τίποτα. Ναι, τίποτα. Δεν το ακούω, εγώ ξέρεις κάτι, τώρα που το ξαναθυμάμαι, μόνο οι αστυνομικοί που τους φάγανε ήταν αυτοί που ακούσαν τα παιδιά. Ο πρωταγωνιστής και ο άλλος δεν τα άκουσαν. Όχι μόνο αυτό, και κάποιοι αστυνομικοί που σκάνε μετά κάποιες ειδικές δυνάμεις, ούτε αυτοί δεν ξέρανε και παίζουν. Δεν το ξέρανε, ναι. Δύο πραγματάκια εκεί πέρα. Καταρχήν, το χιούμορ του έργου που λέμε, γιατί έχει χιούμορ. Ναι, το ότι έχει βεβαίως, ναι. Αλλά δεν έχει τόσο πολύ για μένα, όσο θα μπορούσε να έχει, πιστεύω. Ναι, είναι μια μαύρη κωμωδία, μαύρη επειδή έχει και τον τρόμο μέσα. Τρόμος δεν είναι, είναι δολοφονίες, ας πούμε. Ναι, λίγες έχει. Λίγες. Ναι, για πες. Και καλές όμως. Εντάξει, ναι. Παιδιά, όλα on screen, ό,τι είναι, γίνεται εκεί, δεν έχει τον έσφαξα και δεν βλέπεις τίποτα, το δείχνει κανονικά, αποκεφαλισμούς. Προσεγμένα, πολύ προσεγμένα. Λοιπόν, προς το τέλος της ταινίας, για να ανατινάξουν το ποταμόπλαιο του Αγίου Νικολάου, συνεργάζεται ο Μπάτσος, ο πρωταγωνιστής που ήταν παιδάκι παλιά κλπ. Και το παλεκάριο καινούργιος. Και ο νέος, και ο μαθητής, ο λυκαιόπαιδο του ήταν. Τέλος πάντων, συνεργάζονται αυτοί οι δύο. Είναι η φάση που λες, που του λέει, άσε τι ήξερες, ισχύει αυτό και αυτό και αυτό. Το πρώτο πράγμα είναι εκεί που θέλω να σου πω. Για πες. Σε αυτή τη σκηνή ο αστυνομικός φοράει ένα δερμάτινο και φοράει και ένα καπελάκι και είναι και λίγο μεθυσμένος. Okay. Θα σου πω γιατί το κάνει το εικόνα και αρχίζει και του λέει, παρένθεση, αυτό είναι όπως είπε ο Ρωσέτος ότι θυμίζει Fog που είναι η ομίχλη του Τζο Κάρπεντερ και το Halloween είχε μετά. Και το Halloween που είναι τους διαδρόμους. Εμένα αυτή η σκηνή μου θύμισε άλλη ταινία. Όπα, θα σου πω τώρα. Για πες μου. Θα τη βρω. Ο Βασκάλ δεν.
κάθεται και του λέει, άσε αυτά που λέγανε, εδώ πέρα υπάρχει, κάτσε να δω πως το είχα σημειώσει, εδώ πέρα, μπλα 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 μπλα. Του μιλάει για το θρύλο, λέω, το μύθο και τη συγκάλυψη. Του λέει ότι τα συγκαλάσσε τι λένε, αυτό ισχύει και το συγκαλύπτουν όλοι οι άλλοι. Λοιπόν, είναι μια άλλη ταινία αντίστοιχη που είναι ο τυπάκος με καπελάκι, μπουφανάκι, βγαίνει μέσα από το μπαρ μεθυσμένος και ανεβαίνει σε ένα τραχτέρ και λέει τα βάζανε μέσα στα αεροπλάνα. Α, ναι. Σου ήρθε αυτό, από τον Gremlins. Ναι. Ο Φάτερμαν που λέγει ο... Ο Μίστερ Φάτερμαν, ο ηθοποιός είναι Dick Miller. Ο Dick Miller. Ο Dick Miller, αγαπημένος ηθοποιός του Joe Dante, σκηνοθέτης ο Joe Dante, ό,τι ταινία είχε κάνει ο Joe Dante, τον Dick Miller τον είχε πάντα σε μια μικρή σκηνή μέσα. Σου θύμισε, ναι, δεν το είδα καν, μπράβο, μπράβο, θύμισε... μπράβο, λίγο το, ναι. Λοιπόν, για να καταλάβετε όλοι, στα Gremlins είναι οι δύο γέροι, ο άντρας με τη γυναίκα του. Στο πρώτο και στο δεύτερο παίζει. Ναι, παίζει και στο δεύτερο. Απλά στο πρώτο έχει μια σκηνή που βγαίνει μέσα από ένα μπαρ και είναι μεθυσμένος ο γέρος και αναφέρεται στα Gremlin πρωτού σκάσουν. Γίνεται ο σκηνικό, ναι, γίνεται ο χαμός με τα Gremlin και λέει τα Gremlin τα είχαν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και τα ρίχνανε οι Κινέζοι, οι Ιάπωνες, ξέρω εγώ, δεν θυμάμαι. Μας ρίχνανε Gremlin. Ναι, λέει τα πετούσαν μέσα στα αεροπλάνα στους κινητήρες και πέφτανε τα αεροπλάνα και το ένα και το άλλο και του λένε οι άλλοι, έλα μπες στο τραχτέρ τώρα και πήγαινε σπίτι σου, έχεις μεθύσει πάλι. Ναι, σου θύμισε λίγο αυτό, εντάξει, οκ. Okay. Εγώ δεν το είδα εκεί πέρα, αλλά κατάλαβα τι μου λες. Σαν σκηνή δεν είδε, σε καμία πρώτη δεν το έκλεψε, αλλά πάλι μπουφανάκι, καπελάκι ήταν. Σου θύμισε αυτό, εντάξει, κατάλαβα. Και αυτό ήταν το τι μου θύμισε, και μετά το χιουμοριστικό είναι που βάζει τον πιτσιρικά και του λέει να ενώσει τα κρυπτικά με τον πυροκροτητή. Θυμάσαι τι του λέει. Πάει να ενώσει, ξέρω εγώ, να βάλει τα καλώδια στον πυροκροτητή και του λέει ο πιτσιρικά, ρε, εσύ, του λέει, είναι ασφαλές αυτό που κάνω. Και του λέει, ναι ρε, δεν είναι κινέζικο, λέει, λέει, ο μηχανισμός είναι από την Ταϊβάν, και μετά του λέει, τα εκρηκτικά είναι κινέζικα. Εντάξει, αυτό ήταν έξυπνο, αυτό ήταν ωραίο, αυτό ήταν χιουμοριστικά. Εντάξει, στο διάλογο το χιουμοριστικό αυτό ήταν πετυχημένο, ήταν ωραίο. Είχε εκεί πέρα, κοντά που έχουμε φτάσει τώρα προς το τέλος, είχε μια ωραία σκηνή με έναν αστυνομικό που ο Άγιος Νικόλαος τον ξεκάνει με το... Με το, αυτό το... Το staff, staff λέγεται, αλλά πώς λέγεται τώρα στα ελληνικά. Ναι, δεν ξέρω πώς λέγεται αυτό, παιδιά, κοντάρι, staff λέγεται αυτό. Σκύπτρο. Σκύπτρο, σκύπτρο, α, μπράβο, σκύπτρο. Και έχουμε ξεχάσει τα ελληνικά μας. Σκύπτρο, ναι, που το βάζω στο κεφάλι και το κάνει έτσι και γύρισε. Ήθελε και άλλες τέτοιες σκηνές, δηλαδή αυτό ήθελα να πω. Έχεις ένα τέτοιο concept, δηλαδή, παιδί μου, που είναι τρελό το concept. Ήθελε λίγο μια παραπάνω τρέλα. Καταφέρουν να τεινάζουν το πλοίο, έτσι. Και ο Άγιος Νικόλαος με τους υπόλοιπους μαύρους σπίτι τσακ εξαφανίζονται μέσα στη νύχτα. Και ερχόμαστε λοιπόν το πρωί του Αγίου Νικολάου πλέον, 6 Δεκέμβρη. Έχουν τελειώσει όλα. Και μας δείχνει μετά τον... Το δήμαρχο με τον αστυνομικό. Το δήμαρχο με τον... Με τον... Ναι, που έχει γίνει η συγκάλυψη. Μπράβο, και δείχνει ότι έχουμε μάθει ότι γύρω στα 300 άτομα πεθάνανε. Ναι. Και αυτό περιλαμβάνει λογικά και το σχολείο που είπαμε, το νοσοκομείο με τα παιδιά. Και πολλά από αυτά. Και τον αστυνομικό πέθανε, λέει, την ώρα του καθήκοντος, δεν θυμάμαι. Ότι τα ρίχνουν το αστυνομικό. Κάτι, ναι, δεν θυμάμαι. Πολλά από αυτά τα ρίξαν στον αστυνομικό και καλά. Ναι, πέθανε και αυτός. Και μετά πάει ο Γλόμπος εκεί πέρα, ο Ντούκης, στο νοσοκομείο που βρίσκεται ο πρωταγωνιστή με το φάκελο, φακελάκι με τα λεφτά να το συγκαλύψει, έτσι. Και του λέει, εντάξει, θα κάνω άμα το ζητήσεις, θα προσπαθήσω να τον άλλο να τον αθωώσουμε κάπως στον αστυνομικό. Τελειώνει με ένα τελευταίο σκέρι ταινία που αυτός, ξέρεις, νομίζει ότι του επιτίθεται ένας μαύρος πίτα εκεί πέρα, ξυπνάει και είναι η κοπέλα, κοπέλα του που την ξεχάσαμε, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει. Δεν έπαιξε και... Έπαιξε σε μια σκηνή που πήγε στο απέναντι σπίτι που φάγαν τη φίλη της. Και στο... Την τράβηξε από την καμινάδα πάνω. Και στην ανάκληση που του κάνανε. Και στην, ναι. Αλλά δεν έπαιξε ρόλο, δηλαδή, με τον Άγιο Νικόλαο συγκεκριμένα να είναι μέσα. Βασικά η ταινία, οι χαρακτήρες της ταινίας ήταν σαν να μην υπάρχει κεντρικός, παιδί μου. Έπαιξε λίγο απλό. Ούτε ότι ήταν μοιρασμένοι. Ήταν στιγμές, ενωμένες. Υπήρχε ο πιτσιρικάς και ο αστυνομικός, αλλά δεν υπήρχε να πεις ότι θα δεθώ με αυτόν, θα δεθώ με εκείνον, ξέρω εγώ τι. Τέλος πάντων. Και όλα αυτά, παιδιά, σε ένα, όπως το λέω, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ πέρα στο κανάλι, ταινία σφινάκι, ένα one shot, ένα πανέμορφο πακέτο, παιδιά, 85 λεπτών μόνο, έτσι, περνάει έτσι. Ακριβώς.
βλέπεις αυτό που θες να δεις και ωραία. Τελευταία σκηνή, έχουμε πλάνο που πηγαίνει η κάμερα πάνω προς μια εκκλησία. Αυτό τι είναι? Κάτι, αυτό. Κάτι, εκκλησία, καμπαναριό. Και δείχνει τον Άγιο Νικόλα εκεί πέρα, ωραία σκηνή, αυτή μ' άρεσε. Ναι, βέβαια. Που είναι με το σκύπτρο εκεί πέρα και κοιτάζει το υπερπέραν και όπως κάνει η κάμερα zoom έτσι, μας κοιτάζει και μας την κάμερα. Θα σας τρομάξει. Θα μας τρομάξει και μπαίνει μετά η μουσική και τελειώνει. Την ευχαριστήθηκα εγώ την ταινία πάρα πολύ, έτσι. Σου είπα, τα αρνητικά για μένα ήταν αρνητικά. Επειδή να πω και κάτι, ρε παιδί μου, ήταν ότι εγώ πιστεύω, σου είπα, ήθελε ένα κλικ λίγο παραπάνω δόσης τρέλας. Πώς έχει δώσει, δηλαδή, όχι ότι ο Ντικ Μάους ο σκηνοθέτης δεν είναι καλός, η ταινία μια χαρά είναι σκηνοθετικά, έτσι. Φαντάσου όμως λίγο, αν το κόνσεπτ αυτό το είχε γυρίσει ο Σαμ Ράιμι. Ναι. Καταλαβαίνεις, έτσι. Ναι. Ήθελα να σου πω, το όλο σκηνικό, όπως διαδραματίζεται, οι σκηνές που αλλάζει μία την άλλη, να. Σου θύμισε κόμικ. Θα μπορούσε να είναι κόμικ. Σαν σελίδες κόμικ ήταν. Αλλαγή πλάνων δεν γινόταν. Όχι η μετάβαση. Ενώ ότι ο τρόπος, πώς να σου το πω τώρα, σαν να διαβάζεις κόμικ ήταν. Δηλαδή, λίγα λόγια και εικόνα. Όχι, δεν το είδα έτσι. Κατάλαβα. Αλλά αν το είδε εσύ, εσύ είναι ακόμα είναι καλό, είναι καλύτερο. Κακό. Όχι, αφού αυτό λέμε. Όχι, αυτό όχι. Το λέω κακό. Σου λέω, αν το είδε εσύ, έτσι είναι ακόμα καλύτερο αυτό. Μην το είδε. Ναι, κατάλαβα τι λες. Ναι. Είναι όμορφο. Είναι όμορφο, δεν είναι άσχημο εργό. Αυτό που λες να δείχνει λίγο παραπάνω, καλά, Σαμ Ράιμι. Θα το έχει κάνει δικό του Σαμ Ράιμι. Ρε παιδί μου, φαντάζομαι τώρα σκηνές. Καλά. Από το Evil Dead, π.χ. το 2 συγκεκριμένα, που είναι ακόμα πιο τρελή σκηνοθεσία εκεί πέρα. Αλλά φαντάσου μου αυτά τα τρελά τα zoom που κάνει με την κάμερα, τις σκηνές. Αυτό. Ρίξε μου και ένα Bruce Campbell μέσα, ξέρω εγώ, να είναι αστυνομικός. Κατάλαβες. Ναι. Τώρα εντάξει, μιλάμε παιδιά για ευρωπαϊκή βέβαια παραγωγή, έτσι. Ο Ράιμι δεν έχει καμιά σχέση με αυτά εδώ, έτσι. Εντάξει, ναι. Αλλά πολύ τίμια προσπάθεια. Σίγουρα. Και αξίζει. Η ταινία το μεταξύ να πούμε, παιδιά, εννοείται δεν είναι γυρισμένη στα αγγλικά, έτσι. Ναι, ολλανδικό είναι. Ολλανδικό είναι, έτσι. Ολλανδικό. Δύσκολα θα το βρείτε με κανέναν αγγλικό υπότιτλο. Τέλος πάντων. Ναι, μόνο αγγλικό. Αν το βρείτε πουθενά. Ναι, μόνο αγγλικό. Για όσους ενδιαφέρονται που θέλουν να τη δουν την ταινία, η ταινία αυτό είναι, έχει βγει τώρα τουλάχιστον μόνο στο Amazon που το έχω βρει, μόνο σε DVD. Ωραία. Blu-ray δεν το έχω δει official κάπου, δεν ξέρω, πρέπει να υπάρχει. Αυτό το έχει βγάλει μια εταιρεία, Metrodom λέγεται, αλλά αυτό ψάξτε το στο Amazon άμα θέλετε να το αγοράσετε. Δηλαδή για τη συλλογή αυτό εγώ πιστεύω αξίζει. Είναι ωραίο, είναι διαμαντάκι, έτσι. Ναι. Όπως είπαμε και στην αρχή, αυτό το έργο δεν σου έρχεται μπροστά σου να το δεις όπως έρχονται τα mainstream, τα Conjuring, τα έτσι τα αλλιώς ή οποιοδήποτε. Καλά, κομμωδία, thriller τώρα έχει βγει τίποτα το τελευταίο καιρό, δεν θυμάμαι καν. Σου ξαναπώ, εγώ κομμωδία αυτό δεν το βλέπω πολύ. Έχει κομικά στοιχεία. Έχει κομικά στοιχεία μέσα και το concept μπορεί να το πει κάνεις είναι λίγο, κομμωδία λίγο δεν κομικό, είναι, αλλά δεν το βλέπω σαν. Σου βγάζει λίγο οι δολοφονίες, έχει χιούμορ. Έχει κάπου, ναι. Έχει στοιχεία ναι. Χιούμορ με αυτή την έννοια, όχι ότι είναι κομμωδία σε καμία περίπτωση. Ναι. Ναι, δύσκολο το. Δεν το βρίσκεις, πρέπει να ψάξεις. Και εγώ τότε είχα ψάξει. Δεν ξέρω αν είχε παίξει και σε κανένα περίεργο φεστιβάλ αυτά που γίνονται. Σε αυτά που πηγαίνουμε. Ναι, έτσι. Εννοείται αυτό Netflix δεν θα υπάρχει ούτε καν. Όχι ρε. Λοιπόν, δύο πραγματάκια ακόμα που βρήκα είναι ότι ήταν εισπρακτική αποτυχία, το σαμποτάρανε πολύ το έργο. Ναι. Έφαγε τρελό σαμποτάζ, έκανε περίπου 4 εκατομμύρια παγκοσμίως. 4 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως. Δεν ξέρω αν έβγαλε τα λεφτά του, δεν βρήκα πόσο κόστησε. Σινεμά λογικά παίχτηκε μόνο, εγώ ξέρω ότι παίχτηκε στο Ολλανδία, αυτό και το ξέρω. Πήγε και Αμερική. Αλλά τι παίχτηκε σινεμά Αμερική, δεν νομίζω. Πήγε. Το ότι πήγαινε, αλλά δεν νομίζω ότι παίχτηκε σινεμά. Τώρα θα σε γελάσω, πάντως έκανε 3.900-3.700. Αυτές οι ταινίες μου ωραία γενικά ποτέ δεν βγάζουν λεφτά και τα λεφτά τους τα βγάζουν μετέπειτα. Τώρα είναι βέβαια λίγο δύσκολο, επειδή τέτοιου τις ταινίες. Παιδιά, όταν βγαίνανε σε limited, ας το πούμε, διανομή σινεμά, το κοινό τους και τα λεφτά τους τα βγάζανε στις ενοικιάσεις, στα video club. Τώρα μια τέτοια ταινία να βγει τώρα, αν τη δει σε κάποιο stream και τα λοιπά, και μετά τελείωσε, χάθηκε. Αυτή είναι παραγωγή για streaming, δεν είναι στα τωρινά δεδομένα. Τα τωρινά είναι για streaming, ναι. Δεδομένα, αυτό εγώ ξέρω ότι όταν είχε βγει στην Ολλανδία, κάνανε μήνυση
στον... Αυτό ήθελα να πω. Πες το. Ναι, κάνανε μήνυση στον Dick Mas, τον σκηνοθέτη. Ίδιο Ολλανδί το σαμποτάρανε. Ναι, επειδή έχει το... Αυτό δεν νομίζω... Ναι, δεν είναι αυτό το πόστερ. Είχε κάποια πόστερ, τέλος πάντων, τα preview πόστερ. Έδειχνε το πρόσωπο του Αγίου Νικολάου καμένο, έτσι, αυτό το πράγμα. Και είπαν, ρε παιδιά, εντάξει, είναι γιορτές, έρχονται, τι είναι αυτά που κάνατε. Ναι. Τρομάζετε τα παιδιά, αλλά νομίζω ότι το δικαστήριο αυτό το κέρδισε. Το πέρασαν έτσι, λέει, δεν φαίνεται και το. Είναι καμένο, αλλά δεν φαίνεται και τόσο πολύ. Δεν φαίνεται. Ναι. Και είχε πει μάλιστα αυτό στην υπεράσπιση του. Ναι. Ότι λέει, όταν οι γονείς και καλά, όταν τα παιδιά είναι σε μια ηλικία που οι γονείς τους μπορούν να τους πούνε ποιος είναι ο Άγιος Βασίλης, μπορούν να τους πούνε και ποιος δεν είναι ο Άγιος Βασίλης. Ναι. Δηλαδή να τζώσουν να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι αυτό. Αυτό είναι ο Άγιος Βασίλης, είναι ο Άγιος Νικόλαος. Ναι, μπράβο. Είναι prequel. Σύντακλας. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, ναι. Όχι, η ταινία είναι διασκεδαστική, τέρμα. Την προτείνουμε εννοείται. Εδώ πέρα, παιδιά, σας λέμε μόνο τα καλά. Τις καλές ταινίες να βλέπετε. Έτσι. Ό,τι μας αρέσει. Ναι. Ναι, ωραίο. Όποιος μπορεί να το βρει, να το δει και με παρέα το βλέπεις. Ναι, αυτό που λες να ισχύει. Αυτό είναι, ναι. Αυτό είναι και η ταινία. Με παρέα το βλέπεις. Χαβαλετζίδικο είναι. Μην περιμένετε κάτι. Δεν πάμε για Όσκαρ, είπαμε. Και δεν πάμε μια σοβαρή ταινία, αλλά είναι κάτι ωραίο και διαφορετικό να δείτε. Και βασικά, και επίσης μπορώ να πω ότι μιας και μιλάμε για Χριστούγεννα και η θεματολογία της ταινίας είναι αυτό που είναι. Δεν είναι βέβαιο σε καμιά περίπτωση. Όχι. Καθόλου. Και αυτό δηλαδή, κάτσε, μπορεί να υπάρχει κάποιο που είναι υπερευαίσθητος. Είναι Χριστούγεννα, αυτά με τα Άγια κτλ. Όχι, είναι μια χαρά, κομπλέ. Ναι, εννοείται. Να το δείτε, παιδιά. Παιδιά, να το δείτε. Οπότε, και αυτό, Δημήτρη, είναι και το τελευταίο επεισόδιο μου φαίνεται για φέτος. Πάει. Έτσι. Θα σας ευχηθούμε, παιδιά, καλά Χριστούγεννα. Χρόνια πολλά, να είστε γεροί. Και δεν ξέρω, ίσως έχουμε κάνει ένα καινούριο βίντεο την πρωτοχρονιά, ίσως, με αρχή της πρωτοχρονιάς. Κάτα κάνουμε, έτσι. Ετοιμάζουμε κάποια special βίντεο για το νέο έτος. Χαμός έγινε. Χαμός, ε. Στην Chinatown. Έτσι, ναι. Λοιπόν, παιδιά, καλά Χριστούγεννα. Σε εσάς και τους δικούς σας και να περάσετε καλά, όμορφα. Να είστε καλά όλοι. Bye.